περσεύει ούτε βόρεια τέφια, τούτη την ώρα δε περσεύει κανείς, κι οι πεθαμένοι φωνάζουν παρό, είναι μη εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και συνεχίζονται. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να αισθανόμαστε περήφανοι, να συγκινούμαστε και να τιμούμε τον δικό μας ήρωα, τον αρχιστράτηγο Εμμανουήλ Παπά, τον αρχιστράτηγο των Μακεδονικών Δυνάμεων που χάρη στη δική του προσφορά, στην ανιδιοτελή του προσφορά, βοήθησε στον αγώνα για την Επανάσταση και την απελευθέρωση της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε με προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον τρεις εξαιρετικούς ομιλητές, τον συγγραφέα και δύο εξαιρετικούς ομιλητές. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, στον κύριο Δημήτρη Νότα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεστε εδώ ανάμεσά μας σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, που καθένας κουβαλάει πολλά προσωπικά προβλήματα, οικογενειακά, οικονομικά προβλήματα και διαθέτεται από τον προσωπικό σας χρόνο για να είστε σε αυτήν εδώ την παρουσίαση. Έχω γράψει κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ μεγάλη τιμή να προλογίσω ένα βιβλίο που το έγραψε ο Βασίλης Σοκάτσιος, ο οποίος Βασίλης έχει δώσει πολλές από τις δεκαετίες της ζωής του. Είτε συμφωνεί κανείς προσωπικά με τον ίδιο είτε όχι, για να φωτίσει την Επανάσταση του 1821 στον χώρο της Μακεδονίας και το ρόλο που έπαιξε ο μεγάλος μας εθνικός ήρωας που κατάγεται από την Δοδή στα Σερών, τον Εμμανουήλ Παπά. Η γη της Μακεδονίας, η γη που γέννησε τον Αριστοτέλη, τον Φίλιππο, τον Μέγα Αλέξανδρο, η γη της Πέλλας, της Βεργίνας, του Δίου, της Θεσσαλονίκης, της δικής μας της Αμφίπολης, η γη του Ολύμπου, του Άθωνα, του Αγίου Όρους, του Κύρουλου και του Μεθόδιου, της Αραπίτσας, η γη που γέννησε τον δικό μας εθνικό ήρωα, τον Εμμανουήλ Παπά, και των άλλων αγωνιστών του 1821, των οποίων η προσφορά υπήρξε ισότιμη και ισόκυρη, εξίσου ουσιαστική με την άλλη των υπολείπων Ελλήνων στα άλλα μέρη της πατρίδας μας. Σε αυτή τη γη λοιπόν, την ποτισμένη με ελληνικό αίμα, εμείς οι απόγονοι, οι επίγονοι αυτών που έχουμε την ευθύνη να φωτίσουμε και να αναδείξουμε την καθοριστική σημασία που έπαιξε η Επανάσταση του 1921 στην Μακεδονία και στην εξέλιξη που είχε η Επανάσταση στον Μοριά και στη Ρούμενη. Αρχιστράτηγος και υπερασπιστής της Μακεδονίας, ορισμένος από τον ίδιο τον Αλέξανδρο Ιψηλάντη, επιβεβαιώθηκε από τον Δημήτριο Ιψηλάντη, υπήρξε ο Εμμανουήλ Παπάς. Μέγας ευεργέτης, εθνικός ήρωας, εύπορος έμπορος και τραπεζίτης, με υποκαταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και στη Βιέννη, μέλος της φιλικής εταιρείας από τον Μάιο του 1919, δεν δίστασε στιγμή να δώσει τα πάντα στην υπηρεσία του έθνους, την τεράστια αμύθιτη περιουσία του, την οικογένειά του και την ίδια του τη ζωή. Τα πάντα για την ελευθερία του έθνους και της πατρίδας. Για του Χριστού την πίστη και της πατρίδος την ελευθερία, όπως έλεγαν οι αγωνιστές του 1921. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Παπάς ήτανε παιδί ιερέα.
ως δήμος του Εμμανουήλ Παπά διαχρονικά από όλες τις διοικήσεις και φυσικά και τις δικής μας. Ακόμα και από την τοπική κοινότητα του Εμμανουήλ Παπά, όταν δεκαετίες πριν ξεκίνησαν το ετήσιο μνημόσυνο από μόνοι τους αυθόρμητα για να τιμήσουν τον ήρωα. Προσπαθούμε όλοι μας να αναδείξουμε το ήθος, τις αξίες, την τεράστια προσωπικότητα του Παπά και φυσικά το μεγάλο του εθνικό έργο. Στην προσπάθειά μας αυτή θα μείνω, χωρίς να καθυστερώ την όλη εκδήλωση, σε κάποιες κομβικού χαρακτήρα, γιατί το οφείλω στο φίλο μου του Βασίλη του Γιαννουλούδη που βλέπω απέναντι, να είναι καλά. Ήταν η πρώτη κίνηση που κάναμε, η επανέκδοση του βιβλίου του αείμνηστου του Απόστολου Βακαλόπουλου, ενός από τους κορυφαίους πανεπιστημιακούς, στο οποίο βιβλίο ανακαλύψαμε όλοι μας τις χειρόγραφες επιστολές των αδερφών Υψηλάντη και άλλων φιλικών, στις οποίες διορίζανε αρχιστράτηγο και υπερασπιστή της Μακεδονίας τον Εμμανουήλ Παπά, εκεί το 2017. Λίγο πριν έρθει ο Προκόπης Παυλόπουλος στο χωριό μας. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ήταν η απαρχή στο να ξανααναμοχλεύσουμε την ιστορία και να την φωτίσουμε περαιτέρω. Φυσικά το Συμπόσιο Γλυπτικής για τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, το αφιέρωμα των δύο επεισοδίων μιας αναγνωρίσιμης εκπομπής όπως είναι η Μηχανή του Χρόνου του Χρήστου του Βασιλόπουλου, που έγινε και καλός φίλος του Δήμου μας. Και για να μην μακρηγορώ, θέλω να πω ότι είμαστε στοχοπροσιλωμένοι ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμος, τόσο στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών που μεγαλώνουν συνεχώς των ανθρώπων που ζουν στα όρια του Δήμου μας, όσο και στην ιερή υποχρέωση αλλά και στο εθνικό δικαίωμα να προβάλλουμε τον μεγάλο μας ήρωα. Θα πρέπει όλοι μαζί να απαιτήσουμε, να ξαναγράψουμε την ιστορία και να θέσουμε την επανάσταση στη Μακεδονία και τον εθνικό μας ήρωα στο σημείο αυτό που πρέπει. Και αυτό το βιβλίο ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει. Βάζει την επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία στη θέση που της αρμόζει. Τελειώνοντας, για να μην κουράζω, ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου τον πανεπιστημιακό που μας τιμά σήμερα και θα κάνει την τοποθέτησή του για τον Εμμανουήλ Παπά, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστο, τον πανεπιστημιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Γιώργο Κολεκάκη, που είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχει αφιερώσει την ζωή του στην διερευνητική δημοσιογραφία και με θέματα που αφορούν το ελληνικό έθνος, το ελληνικό έθνος στα 4.000 χρόνια ύπαρξής του, φυσικά τον φίλο Βασίλη Κάρτσιο που έχει αφιερώσει και τη γυναίκα του, μην την ξεχνάμε γιατί πρόκειται για ήρωα, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να φωτίσει την προσωπικότητα και το έργο του ήρωα. Και τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρήκατε μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βιώνουμε όλοι μας τον χρόνο να παραστείτε σε αυτή την αξιόλογη σημερινή εκδήλωση. Να είστε καλά. Και η υπόσχεσή μας είναι ότι ο Εμμανουήλ Παπάς δεν ήταν στο προσκήνιο επειδή υπήρχε η επέτειος των 200 ετών. Συνεχίζουμε και από την 1η-1η του 22. Αυτή είναι η υπόσχεση όλων μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Για τη συνέχεια καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Εμμανουήλ Παπά, τον κύριο Πάνου, ο οποίος είναι ανάμεσά μας. Και θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι ανάμεσά μας βρίσκονται και αρκετοί εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκδήλωση. Θα ακούσετε και ψηφοδοτήσει των ομιλητών αργότερα. Ο κύριος Καραβασίλης είναι μαζί μας, ο κύριος Στεφάνου από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών. Κύριε Πρόεδρε, λόγω σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Ξαφνικό μου ήρθε να κλειδώσω το βήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει χαιρετίζω και εγώ αυτή την εκδήλωση. Άλλωστε, αρκετά χρόνια
συζητιέται ότι πρέπει να γραφεί ένα βιβλίο πέρα του κ. Βακαλόπουλου, εισάξουν του κ. Βακαλόπουλου που να δικαιώνει τον Εμμανουήλ Παπά και την οικογένειά του, και ήρθε η στιγμή σήμερα να παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο του Βασίλειου του Κάρτσου. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο, να έχει επιτυχία και να έχει συνέχεια η γραφή για τη δικαίωση της οικογένειας του Εμμανουήλ Παπά. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ. Και να περάσουμε στους ομιλητές εκδήλωσης. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, ο οποίος γεννήθηκε το 1959 στη Θεσσαλονίκη, όπου και διαμένει. Περάτωσε τις γυμνασιακές του σπουδές το 1977, το 1981 έλαβε το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής και το 1995 το πτυχίο του Τμήματος Ποιηματικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το 1987 ανακηρύχθηκε διδάκτορα στο Ludwig Maximilian Universität του Μονάχου και το 1994 διδάκτορα του Τμήματος Ποιηματικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από το Σεπτέμβριο του 1991 έως τον Οκτώβριο του 1998 υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση. Το 1998 εξελέγει επίκουρος καθηγητής και έως σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΒΙΤΑ ως καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Είναι εταίρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, της Φιλοκτόπου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης και της Υπηρετικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται περί την ιστορία της ύστερης αρχαιότητος, την πρωτοβυζαντινή περίοδο, τους σκοτεινούς αιώνες και την ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά τα εκμάδα είναι εκπρόσωπη του Σεβασμιωτάτου του Πολίτου, κύριε Δημάρχη, κύριε Διευθυντά Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Ο φίλος Βασίλης Κάρτσος είναι γνωστός και δόκιμος ήδη στο εκπρόσωπο της Αθήνας και μας παρουσιάζει σήμερα το νέο του πόνημα που φέρει όλα τα καλά χαρακτηριστικά των προηγουμένων εργασιών του. Την ερευνητική του ικανότητα, την εργατικότητά του, την επιμελή έρευνα και την ενασχόλησή του με τη βιβλιογραφία αλλά και τις πηγές. Πάνω απ' όλα όμως την αγάπη του για την ιστορία που χωρίς αμφιβολία οφείλεται στην πεποίθησή του ότι το έθνος μας στο ιστορικό του βάθος είναι που πρέπει να στηρίξει το μέλλον του. Χωρίς αμφιβολία το κίνητρο για την συγγραφή του παρόντος έργου ήταν ο οργασμός των 200 ετών από την επανάσταση του 1821. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ο Βασίλης Κάρτσος εστιάζει εκεί που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι φυσικά η επανάσταση στη Μακεδονία και ο ρόλος του Εμμανουήλ Παπά. Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι αυτό που έγινε το έτος 2021, το έτος του εορτασμού των 200 ετών, υπήρξε πολύ κατώτερο του αναμενόμενου. Θα ήταν ίσως μια δικαιολογία η πανδημία, εάν δεν είχαν ακουστεί αυτές οι θλιβερές παραφωνίες που έλαβαν χώρα, παραφωνίες σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας πραγματικός εορτασμός της ευνηγεσίας. Στην πραγματικότητα αυτές οι παραφωνίες πρόδωσαν τελικά τον πραγματικό του στόχο. Και ο στόχος ήταν ότι οι Έλληνες δεν έπρεπε πραγματικά να σταθούν υπερήφανοι για τους προγόνους τους που έκαναν την Επανάσταση, αλλά να ενημερωθούν και να αντικρίσουν ένα παρελθόν εμφυλίων συγκρούσεων, μικροπρέπειας και κυρίως βέβαια υποτέλειας απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, τις οποίες θα πρέπει να ευγνωμονούν για την ελευθερία τους. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή που ακούστηκε εκτός από μέλη της Επιτροπής του Εορτασμού και ευρύτερα σε εκπομπές σε μεγάλα κανάλια κλπ. Οι Έλληνες ή ακριβέστερα οι χριστιανοί που κατοικούσαν την Ελλάδα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας οφείλουν την εθνική του συνείδηση στη Δύση και συγκεκριμένα στον γαλλικό διαφωτισμό. Σε αυτά βέβαια στέκεται αντίθεση ο Βασίλης Κάρτσος με την έρευνα και τη συγγραφή του. Γι' αυτό και στην αρχή του συγγράμματός του κάνει αναφορά στην θεώρηση του Καποδίστρια για το θέμα αυτό. Και ποια ήταν η θεώρηση του Καποδίστρια? Αποκαλύφθηκε σε επιστολή που έγραψε προς έναν μεθυγμένο φαναριώτη εκείνης της εποχής, τον Ιακουβάκη Ρίζο Νερουλό, ο οποίος έγραψε ένα πόλεμο στα γαλλικά, ένα έργο μάλλον σημαντικό, για την ιστορία των Ελλήνων από το 1300, από την εποχή δηλαδή της πρώτων των Οθωμανών και την εποχή της κατάλυσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και την εποχή του. Σε αυτό το πόλεμο, τόσο ο Νερουλός αυτός,
αλλά επίσης και ο Καποδίστρια στην επιστολή που του έστειλε, τάχασαν τις απόψεις τους, λέγοντας ότι το ελληνικό έθνος έχει ιστορική ενότητα, οι Έλληνες δεν πάψαν ποτέ από το ελληνικό έθνος και είχαν συνείδηση αυτής της εθνότητας, είχαν συνείδηση της ιστορίας τους, αυτά πιστεύαν οι άνθρωποι εκείνοι, διότι διέσωσαν, λέει ο Καποδίστρια ο ίδιος, στα γαλλικά με την επιστολή, στον Βασίλειο θα δείτε στα ελληνικά με μεταφρασμένη. Γιατί λέει οι Έλληνες, λέει ο Καποδίστριας, δεν έπαυσαν ουδέποτε, έπαυσαν να αποτελούν κυρίως έθνος. Πρώτον, διέσωσαν καθαρά την ελληνική καταγωγή των. Δεύτερον, εσυλλογίστησαν και ομίλησαν την γλώσσα των πατέρων αυτών. Και τρίτον, υπήκουσαν σε μια εξουσία εκείνη τη Εκκλησία του. Γιατί έπρεπε και αυτό, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσε να φανεί η οργανική ενότητα του έθνους. Αλλά βέβαια, στο σύνταγμα της Επιδάβλου, διαβάζουμε ότι στην αρχή, στο προήμιο, ότι το έθνος διακηρύσει την ελευθερία του. Δηλαδή, το έθνος, το ελληνικό έθνος προϋπάρχει και το ζητούμενο πια δεν είναι κάποια συγκρότηση εθνική, είναι η πολιτική ελευθερία. Ο Βασίλης Κάρφιος βάζει τους ίδιους τους πρωταγωνιστές των χρόνων εκείνων να μιλήσουν με τα κείμενά τους, τις επιστολές τους, τα απομνημονεύματά τους, και αυτό έχει σημαντική ερευνητική εργασία από πίσω. Το άφησε γράμματα αυτά είναι παλαιά, είναι δυσέβρετα, είναι σε διάφορες γλώσσες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ο Βασίλης Κάρφιος διευκολύνει τον αναγνώστη να μπει στο κλίμα της εποχής εκείνης, προϋπόθεση απαραίτητη για την κατανόηση και ερμηνεία των γεγονότων. Η Επανάσταση λοιπόν, συλλαμβανόταν από τους προτεργάτες της εκείνης της εποχής και εκείνους που ήταν δίπλα του, όπως ήταν ο Ιωάννης Φιλίμων που έγραψε μια πολύ νωρίς, λίγο μετά την απελευθέρωση, έγραψε σημαντικά συγγράμματα που αφορούσαν τη φιλική εταιρεία. Και λέει αυτός, την επανάσταση προπαρασκεύασε πολιτικός αυτή των Τούρκων η τυραννία. Δηλαδή η αιτία της επανάστασης ήταν η τυραννία των Τούρκων, ήταν κάτι άλλο, ήταν μια επιρροή απ' έξω. Η επανάσταση φυσικά λέει ήταν προετοιμασμένη από την εποχή που οι Παλαιολόγοι χάσαν το Βυζαντινό το κράτος στους Οθωμανούς. Αυτή είναι και η διήκουσα έννοια του έργου του Βασιλικάτσου, το οποίο αποτελείται από κεφάλαια, τα οποία μπορεί να διαβαστούν και ξεχωριστά τον καθένα, αυτό διευκολύνει φυσικά την ανάγνωση. Το κάθε ένα από αυτά αποτελεί ένα δοκίμιο ξεχωριστό, αλλά πρέπει να υπάρχει μια διήκουσα έννοια εδώ στο έργο του Βασίλη. Και είναι ότι η επανάσταση των Ελλήνων δεν έχει καμία σχέση ιδεολογικά με την Αμερικανική και τη Γαλλική. Και πάμε στη διακήρυξη του Αλεξάνδρου Ψηλάνη που λέει μάχου, υπερπίστεως και πατρίδος. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν τους Γάλλους να κάνουν επανάσταση εναντίον του βασιλέου τους ή τους Αμερικανούς εναντίον της Μητρόπολης που ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν καθόλου οι συνθήκες. Οι απαιτήσεις ήταν τελείως διαφορετικές, οι καταστάσεις των δύο αυτών ληφθών ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτήν τις οποίες βίωνε ο ελληνισμός. Ένα άλλο φυσικά κομμάτι το οποίο απασχολεί τον Βασίλη Κάρφιο είναι το ζήτημα του νεοελληνικού διαφωτισμού, τον οποίο συλλαμβάνει ως ένα θεμελιωδώς ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, υπήρχε μια η προσπάθεια αυτή του φωτισμού του γένους και δεν υπήρχε το 18ο αιώνα που λαμβάνει κυρίως όα το φαινόμενο αυτό που λέγεται νεοελληνικός διαφωτισμός, έτσι όπως το ονομάζει ο κύριος μελετητής του, που είναι ο Τιμαράς, αλλά αποτελεί όμως μετεξέλιξη προσπαθειών του 17ου, μπορώ να πω ακόμα και του 13ου αιώνα, που σιγά σιγά ενισχύονται για να καταλήξουν σε ένα κύμα πολύ ισχυρότερο το 18ο αιώνα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι λοιπόν ένα γηγενές και ενδογενές φαινόμενο αυτό, η προσπάθεια του φωτισμού του γένους από τους λογίους του. Να σημειώσουμε από τους Έλληνες, από τους λογίους της εποχή όλης της τροκρατίας, που είναι περίπου 1500, για τους οποίους έχουμε έστω κάθε πληροφορία, τα δύο τρίτα είναι κληρικοί. Το φαινόμενο αυτό που είναι ενδογενές θα συναντηθεί με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και εν μέρη θα φορέσει τα ρούχα του. Σε ένα βαθμό προφανώς επηρεάστηκε από αυτό, ωστόσο η αρχική δυναμική του είναι εγχώρια. Βασικό στοιχείο που διαφορεί τον ελληνικό διαφωτισμό από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κίνηματα, που είναι κυρίως τον γαλλικό διαφωτισμό, είναι ότι ο γαλλικός διαφωτισμός είναι ένα διεθνικό ιδεολογικό κίνημα, γιατί οι Γάλλοι ήταν το έθνος του κράτους τους,
Δεν είχε κανένα νόημα να μιλήσω γι' αυτό. Οι Έλληνες όμως δεν είχαν ούτε κράτος ούτε ελευθερία. Άρα λοιπόν οι Έλληνες λόγοι του 18ου αιώνα μιλάνε για το έθνος τους. Ενώ οι Γάλλοι αντίστοιχοι δεν ενδιαφέρονται γιατί αυτό είναι ήδη διαθέσιμο. Και να πούμε εδώ ότι αυτά φυσικά έχουν υποθεί εδώ και πολλά χρόνια και σημειώνω εδώ μια σημαντική ερευνητή καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, που είναι η Άννη Κυριακίδου Νέστορος, πόλη του Στρίκου Αγγελιακίδη, ενός άλλου πολύ σημαντικού λαογράφου και καθηγητού στο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκη, η οποία έχει πει αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως. Αυτό το διέκρινε τότε, ότι δηλαδή πριν ακόμα οι Ευρωπαίοι αρχίσουν να ασχολούνται με την εθνική του ιστορία, που είναι περίπου από το 1800 και μετά, που είναι η εποχή του ρομαντισμού, το κάνουν αυτό οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα ισχυρότερο κίνδυνο. Θέλουν τον φωτισμό του γένους προκειμένου να επιτευχθεί η εθνική ελευθερία. Ο Βασίλης Κάτσιος λοιπόν ασχολείται και με τον ελληνικό διαδοτισμό, θα ασχοληθεί και με τους προδρόμους της Επανάστασης, άλλους προδρόμους της Επανάστασης, για παράδειγμα με τον Ρίγα Βελιστική, αλλά επίσης καταγίνεται και με τη Φιλική Εταιρεία, θέμα που οπωσδήποτε τον γοητεύει, ίσως τόσο πολύ όσο το κάνω του Μανώλη Παπά, αλλά οπωσδήποτε σε σημαντικό βαθμό. Μελετάει τους παλαιότερους ερευνητές και βέβαια αυτούς που είχαν ζήσει τα γεγονότα, όπως ο πρώην αδερφής Ιωάννης Φιλίππου, παρακολουθεί την πορεία των σχετικών αρχείων που σώζονται, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά, διαφωτίζει τον αναγνώστη πού είναι αυτές οι πληγές για την εταιρεία, ποιες είναι, ποια είναι τα κενά που έχουμε, γιατί πραγματικά δεν έχουν υποθεί ακόμα, δεν έχει υποθεί ακόμα ο τελευταίος λόγος για την εταιρεία αυτή, η οποία οδήγησε στην Επανάσταση του 1921, και εδώ κάνει τις αναφορές του στα σχετικά με τον Εμμανουήλ Παπά αρχεία. Αρκετά θα ασχοληθεί με τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, κυριολεκτικά δηλαδή στο στόμα του λύκου. Αλλά αυτή η μεταφορά είναι που έφερε την εταιρεία, από εκεί αρχίζει η δυναμική της πορεία προς την Επανάσταση. Μέχρι τότε φυσικά βρίσκονταν στην ασφάλεια της Ολυσσού. Και εκεί ακριβώς, εκεί θα μηνυθεί ο Εμμανουήλ Παπάς και εκεί ο Υψηλάντης, όταν αναλάβει την ηγεσία, θα αναβαθμίσει το ρόλο του. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα τον απασχολεί τον Βασίλη και πολύ συχνά βέβαια στα έργα του βλέπουμε τέτοια στοιχεία είναι τα οικονομικά στοιχεία τα σχετικά με την Επανάσταση, τα κόστη συντήρησης των ανθρώπων, σωμάτων και εποπλίων, αλλά επίσης και τα λεφτά που δόθηκαν εκείνη την εποχή από επιφανείς Έλληνες, μεταξύ των οποίων βέβαια εντελώς εξέχουσα θέση έχει ο Εμμανουήλ Παπάς ο ίδιος, όπως επίσης και η οικογένειά του, η οποία δαπάνησε όλη την πολύ μεγάλη περιουσία της, από ό,τι φαίνεται, στην Επανάσταση. Εδώ φυσικά καταλαβαίνει κανείς πόσο αγαπάει ο Βασίλης Κάτσιος στην περιοχή της Μακεδονίας, κυρίως βέβαια την περιοχή των Σερών και βέβαια την ιδιαίτερα πατρίδα του, που είναι και η πατρίδα του Εμμανουήλ Παπά. Ως προς τον Υψηλάντη, επίσης θα αφιερώσει στον Υψηλάντη, θα αφιερώσει αρκετές σελίδες. Στο Καποδίστρια επίσης, ο Κάτσιος αναθεωρεί αρκετά πράγματα ως προς τη στάση του Καποδίστρια έναντι της Επανάστασης, σε αντίθεση με όσα αναφέρει ο Λαγίου Ξάνθος, βασιζόμενος πάλι σε πηγές εκείνης της περίοδου. Καταγίνεται τη σχέση του Ξάνθου με τον Καποδίστρια, τις συναντήσεις τους, τη συνάντηση του Ξάνθου με τον Υψηλάντη και βέβαια περιγράφει μια πολύ συγκινητική σκηνή στην Οδυσσό, η οποία περιγράφεται σε ένα χειρόγραφο του Σταμάκη Κουμπάρη, υψηλόβαθμου στελέχου τη φιλική εταιρεία στην Οδυσσό, παρουσία του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του Περιβού, ενό από του πριν και φυσικά κατακλυσμού και άλλων. Επίση, πολύ σημαντικά τα κεφάλαια περιλαμβάνεται για το διεθνή περίπτωση σχετικό με την Επανάσταση. Ο συγγραφέα έχει διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την επικρατούσα ιστορική θεώρηση στη χώρα μα, η οποία έχει πάντω επίκεντρο τη Μεγάλη Βρετανία. Τονίζει ότι η πολιτική αυτή τη χώρα υπήρξε κυρίω αρνητική για τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα, ασχέτω αν κατά περιόδου έσπευε να υποφεληθεί ή και να συσχηματιστεί με τη γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική, όντα στην καλύτερη περίπτωση αμφίθυμη. Και κάνει και εδώ πάλι πολύ εκτεταμένη χρήση πηγών για την αγγλική πολιτική εκείνη τη εποχή, όπω επίση και για τον Ναπολέοντα. Άλλο μύθο ότι ο Ναπολέοντα ήθελε την ελευθερία τη Ελλάδο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βέβαια, όταν πήγε στην Αίγυπτο, ήταν υπέρ τη κατάρρευση που είχε αυτό
ιστορία, αφού ήθελε την Έλληνη περιοχή. Αυτό πήγε τη Γαλλία. Εν τούτης, από εκεί και πέρα, από εκεί που επέστρεψε, η πολιτική του έγινε πια φιλική προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί την ήθελε ως αντίβαλο στην Ρωσία. Φυσικά, επομένως, από εκεί και πέρα, οι Γάλλοι που τα πολέμουν είναι με τους Οθωμανούς. Αυτό φυσικά θα αλλάξει, βέβαια. Θα αλλάξει όταν το 1824 έχουν ήδη συμβεί πολλά γεγονότα στην Ελλάδα. Τα ξέρουμε, η μεγάλη σφαγή της Ιού, τα λογαυτώματα στην Άουσα, στην Κασάνδρα. Και εκεί πλέον η γαλλική πολιτική διαφοροποιείται καθώς αναλαμβάνει το δρόμο Κάρλος ο X, ένας φιλέγγυνας βασιλιάς. Και φυσικά επηρεάζει η γαλλική γνώμη και ως ο Τοβριάνδος, ηγετική μορφή στην γαλλική διανόηση εκείνης της εποχής. Και βέβαια και εδώ έχει πάρει να μας προσφέρει πληροφορίες, μεταφρασμένες διηγήσεις επίσης από πηγές και άλλα ως συγγραφέας. Ως προς τη Μακεδονία, τώρα που είναι κυρίως ένα χώρος του ενδιαφέροντος του συγγραφέα, γίνονται αναφορές στο αρχαιακό υλικό από τα ερωτικά της Θεσσαλονίκης και της Βερίας Ναούσης. Τονίζεται, και αυτό πρέπει να το πούμε εδώ, ότι ο Βασίλης Κάτσιος κάνει μία στους παλιούς μαστόρους, στους παλιούς ερευνητές, και αυτό τον τιμά, τονίζεται το τεράστιο έργο του Βαστραβέλη, Γενικού Γραμματέα και Ταμεία της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενός ερασιτέχνη ιστορικού που έκανε πολύ μεγάλο έργο για να αναδείξει την συμβολή της Μακεδονίας στην επανάσταση του 1821. Να πούμε ότι το αρχαιακό αυτό λοιπόν φυσικά ήταν στα Οθωμανικά, αλλά υπήρχαν λόγω της προσφυγιάς του 1922, υπήρχαν στην Ελλάδα αρκετοί άνθρωποι που είχαν μάθει καλά την Οθωμανική γλώσσα, όντας ζώντας φυσικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αυτοί μεταφράσαν αυτά τα κείμενα και αυτά χρησιμοποιεί ο Ιωάννης Βαστραβέλης. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες του για τη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εκεί που θέλει να καταλήξει τελικά ο Βασίλης Κάτσιος είναι ο Εμμανουήλ Παπάς, η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και τον ρόλο του βάσει των πηγών. Υπάρχουν βέβαια ο προαναφερθής Φιλίμων, υπάρχουν όμως και αρκετές και οι πηγές του Αγίου Όρου, στα έγγραφα του Πρωτάτου, τα οποία ανακαλύφθηκαν συστηματικά πριν από αρκετές δεκαετίες και αναδύθηκαν εκεί από τον καθηγητή Μαμαλάκη. Ενώ βέβαια και φυσικά αυτές οι πηγές αναδεικνύουν τον ηγετικό ρόλο του Μανού Παπά τόσο στο Άγιο Όρος, στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Κασάνδρας. Μέσα από τις επιστολές βέβαια του Υψηλάγη φαίνεται ο ρόλος του Μανού Παπά, που δεν είναι ένα απλό υψηλόβαθμο στο στέλεχος της κρυπής εταιρείας, είναι ένας πραγματικός εθνικός ευεργέτης, γιατί δίνει τεράστια ποσά για την Επανάσταση, και λίγο προς το τέλος διορίζεται και έφορος της Εθνικής Κάσας. Δηλαδή, έγινε δηλαδή ταμεία της Εθνικής Εταιρείας λίγο καιρονικά πριν αναχωρήσει για το Άγιο Όρος, γιατί όπου εκεί με στρατηγείο τη Μονή του Εστιγμέν θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την Επανάσταση. Αναδεικνύεται λοιπόν ο υψηλός αυτός ρόλος που έπαιξε ο Παπάς ως ταμείας της εφορίας της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, τονίζει ο Βασίλης Κάτσιος την σημασία της εργασίας του Απόστολου Βακαλόπουλου, ενός πολύ μεγάλου ιστορικού, ο μεγαλύτερος ιστορικός της περίοδου της τουρκοκρατίας, για να πούμε και του νεότερου ελληνισμού, δηλαδή γιατί αρχίζει την εξιστόρηση το 1200 περίπου, είναι ο Απόστολος Βακαλόπουλος, και αυτός έκανε αρκετά για να αναδείξει και αυτός τον Ιωάννη Παπά, εκδίδοντας το αρχείο της οικογένειας του, το οποίο βρισκόταν στην Ιστορική και Αρχαιοτεχνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, μελετώντας την οικογένεια του Ιωάννη Παπά, ο Βασίλης Κάτσιος συνδέει τον ελληνισμό της κεντρικής Ευρώπης, εκείνο δηλαδή των εθνικών ευεργετών, οι οποίοι κυρίως βέβαια μετά το 1921, αλλά και με αφορμή αυτό, αναδεικνύονται τα εθνικά τους συναισθήματα, και βέβαια εδώ πάλι είναι η οικογένεια του Μανουήλ Παπά, έστω αυτός που κατεβαίνει στη ζωή, τα παιδιά του, τα οποία πουλάνε τις επιχειρήσεις του προκειμένου, στην Ευρώπη, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα και να τα δώσουν στον εθνικό αγώνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όχι μόνο ο Μανουήλ Παπάς έπεσε για την Επανάσταση, αλλά επίσης και ουσιαστικά θυσιάστηκε όλη η οικογένειά του. Ένα ίσως ακόμα με ακόμα δυσμενέστερο τρόπο σε σχέση με τις θυσίες της οικογένειας Υψηλάντη. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι το βιβλίο τελειώνει με την εξιστόρηση της τύχης των μελών της οικογένειας του Μανουήλ Παπά, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
δείγμα για αυτό τη αγάπη του συγγραφέα για τον Μαρή Παπά και την οικογένειά του. Τελειώνοντα, θα ήθελα να συγχαρώ τον Βασίλη Κάτσιο για την προσπάθεια του αυτή, να του ευχηθώ καλή συνέχεια και καλοτάξια του βιβλίου. Συγχαρητήρια, Βασίλη.